20 χρόνια από τις πρώτες ενέργειες του Λιμενικού Ταμείου Χανίων για τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου λιμανιού στη χώρα Σφακίων και ενός κόπελος του χαρακτηρισμού του ως δασικό τίνη να ξεπεραστεί μέσα από νομοθετική ρύθμιση, η Ποσειδονία έρχεται να μπλοκάρει ένα από τα σημαντικότερα λιμενικά έργα του νομού. Πρόκειται για το υποθαλάσσιο λιβάδι ενδυμικού φυτού που πολλοί αποκαλούν φύκια και το οποίο εμποδίζει την έναρξη οποιασδήποτε παρέμβασης, αν προηγουμένως δεν ληφθεί μέρημνα για την προστασία του. Κατά την έγκριση των περιβαλλοντολογικών όρων της μελέτης, προέκυψε ένσταση του φορέα τότε της Σαμαριάς ότι επειδή είναι κοντά στο φαράγγι της Σαμαριάς έχουν αρμοδιότητα και υπάρχει κάτω από το θέση του μεροβραχίωνα ένας χώρος όπου υπάρχουν τα φύκια Ποσειδονίας, τα λέμε, τα οποία είναι προστατευόμενα είδος από την Ευρώπη και έπρεπε να προστατευτούν. Το Λιμενικό Ταμείο Νομουχανίων ενέκρινε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πλέον βρίσκεται στην αναζήτηση λύσης, ώστε και το θαλάσσιο φυτό να προστατευτεί και το έργο για το οποίο υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση να μην χαθεί. Η μελέτη εγκρίθηκε με όρους, η περιβαλλοντική μελέτη με όρους, να αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα ή να βρεθεί ένας εναλλακτικός τρόπος προστασίας τους. Απευθυνθήκαμε στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, μας έδωσε τη λύση. Δεν θέλω να σας πω ότι το κόστος της λύσης είναι 600.000 ευρώ. Είναι ίσα με τρεις μελέτες ολόκληρες. Η επικρατέστερη λύση είναι η υλοποίηση σε πρώτη φάση ενός προγράμματος διετούς παρακολούθησης των θαλασσίων φυτών και εν συνεχεία η μεταφορά τους σε άλλο σημείο. Το βέβαιο είναι ότι δημιουργούνται νέες καθυστερήσεις για ένα έργο που θεωρείται μείζονο σημασίας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση περιοχών του Νότου, καθώς από τη χώρα Σφακίων εξυπηρετείται η άγονη γραμμή της Γάβδου, η Αγία Ρουμέλη και επιπλέον παρουσιάζει μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον. Ήδη έχει εξασφαλιστεί μια χρηματοδότηση. Καθυστέρησε λόγω του ότι ευρέθηκε εκεί το φύκι, το οποίο το Ποσειδόνο, το οποίο θεωρείται σαν παραδοσιακό, να το πω έτσι, το οποίο έχει καθυστερήσει. Σέβομαι την προστασία του περιβάλλοντος. Έχω σπουδάσει για μηχανικός περιβάλλοντος και είναι δουλειά μου να το προστατεύω. Πολλές φορές στην Ελλάδα υπάρχει υπερβολή σε πολλά θέματα. Ποσειδονία είναι τα ταινιόμορφα φυτά που συναντά κανείς συχνά σε αμμώδεις ακτές και σύμφωνα με τους ειδικούς προστατεύουν από τη διάβρωση, αυξάνουν την παραγωγή ψαριών και συνδράμουν στη βιοποικιλότητα των παράκτιων ζωνών. Ο εντοπισμός τους ωστόσο στο λιμάνι των Σφακίων κάθε άλλο παρά ευνοϊκός είναι.